Δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία για κανένα μαρξιστή ότι μια επανάσταση είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη επαναστατικών συνθήκων. Ποια είναι σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά των επαναστατικών συνθήκων? Όταν δημιουργηθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κρίση μέσα στις κυρίαρχες τάξεις, που προξενεί ρογμές στην πολιτική τους, μέσα από τις οποίες ξεπροβάλλει η δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση των καταπιεσμένων τάξεων. Όταν η φτώχεια και τα βάσανα των καταπιεσμένων τάξεων παίρνουν μια οξύτερη μορφή από τη συνηθισμένη. Όταν σαν συνέπεια σε αυτές τις αιτίες αυξάνει σημαντικά η δραστηριότητα των μαζών, που σε ειρηνικούς καιρούς αφήνονται να ληστεύονται σιωπηρά, αλλά που σε καιρούς ταραγμένος σπρώχνονται και από τις συνθήκες που δημιουργεί η κρίση και από τις ίδιες τις κυρίαρχες τάξεις σε ανεξάρτητη ιστορική δράση. Πρέπει να εξηγήσουμε στις κυβερνήσεις. Ξέρουμε ότι είσαστε η ένοπλη δύναμη ενάντια στο προλεταριάτο. Θα βαδίσουμε εναντίον σας με τρόπο ειρηνικό, όπου αυτό είναι δυνατό, και με τα όπλα, όπου αυτό πια γίνεται αναπόφευκτο. Έρχεται.